δηλαδή. Κάθε άλλο, αυτά το έχει πάρει λίγο ανάποδα. Το φέρατε μαζί σας. Και στο είπα να το φέρουμε. Να μας το φέρετε, θα το φροντίσουμε εμείς. Μην τον ζορίζετε από την πρώτη ημέρα. Πάντε τον λίγο με τον μαλακό. Ο οίκος εμπειρίας μας λειτουργεί 12 έτη. Κάποια πείρα μεγαλύτερη έχουμε σε τέτοια θέματα. Νομίζω. Δεν ξέρουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Είναι ώρες που ακούεις, έξε δεν κάνει. Πάμε στον πατέρα. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Να μην ξέρω πότε ακούει και πότε τριχακούει. Για μένα ναι. Δεν άκουσε να που σου μιλάω! Γιατί να μην σ' ακούω, κουφός είμαι! Τα βλέπετε, μπορεί να τρελάνε άνθρωπο! Σταμάτα! Με πόσους θα μείνει? Με άλλους 5. Δεν υπάρχει κανένα μόνο. Κύριε χαρά που θα πρέπει, πάλι και χαρά! Κύριε, τι θέλετε, τι συμβαίνει! Τα λένε το γνώμη μου, πίνγκο! Έκανε, αυτός η τηλεόραση αμέσως το γνώρισε, πίνγκο! Όπως η τηλεόραση φαίνεται πιο ψηλός. Μπορώ να μάθω, κύριε. Έχω γράψει 3 γράμματα για να τον νικοποιήσω και απάντηση δεν πήρα. Θα πάρετε, κυρία μου, θα πάρετε. Όταν έρθει η σειρά σας, τι να σας κάνω. Είστε χιλιάδες. Νίκος Λουίς, κυρία διευθύντρια. Και από εδώ, οι συνεργάτες μου. Ο Κόσμος Λάρκης. Πρώτο όνομα στους καμεραμάν. Είναι ένα φέρτη. Ένα καινούριο αστέρι στο μαγικό κόσμο του ήχου, μα και γνωστή δημοσιογράφος. Μια Ελληνίδα, ο Ριάννα Φαλάτσι. Όλο το team της εκπομπής, μάτεψε και πάρτο. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, κυρία μου. Τι θα γίνει η εμβαθία, να ξημερώσουμε. Πήγαινε πίσω πάνω να δουν το κομμάτι. Α, Κουρί, λέγομαι Αλεξάνδρα Κουρί. Πίνγκο! Πίνγκο! Έλεγα λοιπόν στους κυρίους ότι είναι ένα αρμόδιο να μας βοηθήσει. Μα ουδής αρμοδιότερος ημών, αγαπητή μου. Φυσικά η απόφαση τυπικά ανήκει στο Συμβούλιο, το οποίο συνεκάλεσα ήδη εις έκτακτον συνεδρίαση. Ήλθον νωρίτερον δια να με ενημερώσετε έτη λεπτομερέστερα επί του σκοπουμένου. Οκ. Μιλούμε για την εκπομπή στρατηγέ μου, μάτεψε και πάρτε. Την έχετε παρακολουθήσει ποτέ? Το μπίνγκο. Δεν έχω χάσει ούτε μία. 73,5%. Πώς βρεθήκατε σε αυτό το ίδρυμα? Ξέρω εγώ πώς βρέθηκα. Με πέρανε. Τα παιδιά σου? Ο Λευτέρης, το ανήψη. Δεν έχεις παιδιά? Ένα ιό είχα. Πάει. Πέθανε. Σκοτώθηκε. Στον πόλεμο. Με μηχανάκι. Δεν είναι ψαβανταδόρικο τελικά. Μα γιατί? Εγώ... Λίγη φαντασία χρειάζεται για να γίνει στρατηγέ μου. Πώς σε λένε, παιδιά? Κατίνα Καμπούρη. Η Κερακατίνα λοιπόν ζει, ευτυχισμένη με το μονάχη που το μοιάζει αξιοσύνη, με το μακαρίτι τον πατέρα. Έχει πεθάνει αδερφός έτσι. Τώρα. Μπράβο. Ξαφνικά ξέσπα πόλεμος. Ο γιος της τρέχει να καταλαβαθεί από τους πρώτους. Εθελοντής. Μα σας είπε ότι εφωνεύει εις τροχαίο ατύχημα. Εδώ στρατηγέ μου, θα είναι η δική μου παρεμβολή. Στην αναοποίηση του μύθου. Το τροχαίο ατύχημα είναι κοινό. Ο πόλεμος όμως, η τραγική αναμονή. Ο αξιωματικός που φέρνει το τραγικό νέο. Τέτοια τροπή βέβαια. Η μάνα, αυτή η δύστυχη μάνα, πριν δεν καταφύγει σε αυτό το σπίτι της ελπίδας. Σε υπέροχο. Στρατηγέ μου, είναι ευτυχία να συνεργάζεται κανείς μαζί σας. Πάμε παιδιά. Δύο λεπτά. Σχετικά με την εταιρεία που χρηματοδοτεί, θα είχε το λίγαν ευχάριστο να είναι και διημάς. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Πώς δεν καταλαβαίνω. Κάτι για το συμβούλιο. Ωραίος ο στρατηγός. Κάτι θα κάνω. Την Παρασκευή. Φοβός ήρθινας. Δεν ξέρω κύριε πρόεδρε, αλλά εγώ τη φοβούμαι αυτή την ιστορία. Να μην φοβήσετε τίποτα αγαπητοί μου. Θα είναι η καλύτερη προβολή του Ιδρύματος. Θα είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη περιπέτεια. Αν φυσικά τα αποφασίσατε, δεν μου πέφτει λόγος. Με συγχωρείτε με φωνάξατε! Από πίσω τους ξέρεις. Μάλιστα. Μην τους αφήσεις από κοντά να μην ανέβουν πάνω, κατάλαβες? Έτσι σας κατά κύριε, ξέρω. Και οι πολλές κουβέντες απαγορεύονται έτσι να πεις αυτούς εκεί έξω. Μάλιστα. Μην ευδιάζεις και μην ευδιάζεις. Πώς να μην ευδιάζω? Σκοτώνομαι να κλέψω μισή ώρα να πεταχτώ. Σκοτώνομαι να τα προφτάσω όλα χωρίς να με πάρει ο άλλος χαμπάρι. Και εσύ από πάνω μου τις πας με την κρίνια σου. Τι θες δηλαδή για να καταλάβω, να διαλύσω το σπίτι μου? Πού φταίει όλα αυτά που είπες δίπλα? Μα δεν το ξέρεις πόσο αργείς, μου το έπαιξε κόψη. Άδικο τον αδίκο. Άδικο ξάδικο, μου το έπαιξε κάθαρα. Είτε η γριά σου ή εμένα. Τι του έκανε και με μάτια. Δεν σε μπορεί, ρε μάνα, πώς να το κάνουμε, του τη δίνεις. Δεν μπορεί, λέει, να βλέπει τα μούτρα σου. Πάρε με σπίτι και πάρε με, αφού σου το έχω εξηγήσει χίλιες φορές. Μήπως σας βρίσκεται μια εφημερίδα? Άσε μας και εσύ ρε μπαμπά, άσε μας και έχουμε συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, θα τις επιστρέψω στη μητέρα σας. Ας πάω με τον Αλέκο. Να τους φέρει το ζαδούλα, έτσι να τους πεις. Ζαδούλα. Πάλι αυτή την ώρα. Ήταν μικρή αφοτροχία το Σαββατοκύριακο. Οι Ρώσοι αστροναύτες έσπασαν ρεκόρ παραμονή στο Σουγιούλ. Μέχρι το 80 θα μπούμε στην ΕΟΠ.
Εδώ ακούτε. Μυχεία νεόνυμφου με δύο εραστάς. Φρέγγιν και Σάρα. Η εφημερίδα είναι σαν παραμύθι. Την ανοίξεις και βλέπεις τι γίνεται απ' έξω. Έτσι δεν είναι. Σε μένα μιλάς. Βαριά κούω μια στάλα. Τι είπες. Λέει μόνο δόξες ο Θεός. Τι μου έκανε. Πώς τα κατάφερε σκέψεις στον πυρορόφυλλο. Με αυτό. 100 δραχμές για να σε αφήσει να πας στο περίπτερο. Και 1000 θα είναι. Αλλιώς από πού θα τηλεφωνήσεις. Πολλά σου πέντε. Δεν βαριές. Που χαράς είναι για αυτό το παγκομί. Τι έκανε με το χαρτί. Το ετοίμασες. Βιαστικό είναι. Το τέλειο δικηγόρος λέει να το στείλει στην εφημερίδα. Εφημερίδα. Ο νόμος λέει. Και πρέπει λέει να πάμε στους γιατρούς να εξετάσουν τα αίματά μας για να μην βγάλουμε μαθές τίποτα στα κάτι τα παιδιά. Έτσι μπράβο. Στο ποδηλασί σε θέλω, σαν τη μαγαρίτη σας. Καλέ κάθε σε πρόνομα κύριε Τρίφων, θα πει κανείς. Πάλι κύριε. Τι θα γίνει με σένα. Κι άμα παρευτούμε κύριε θα με λες. Κυρίως μου, πετάσε. Όχι κύριε. Αχ κακομύρι μου, όχι βέβαια πως μου πέφτει λόγος, αλλά ήθελα να ξέρα τι της βρίσκεις. Μα για σου έκανε. Άσχημη, χρειάει, γλωσσούι. Έδωσα να κουνά. Εγώ που λέει ο λόγος. Δεν παράζει να τι είπες και αμαρτία. Αυτό είναι σαν να έτσι. Για ποιο πράγμα. Δεν τον έπανε στον τάβο που κοκάμωσε μόνο με κουφάλογο. Ευχαριστώ και αμαρτία μου και τα δικά. Δεν δίνεις δεκάρα για τίποτα. Δεν σκοτήσεις για τίποτα. Ούτε οικογένεια, ούτε φίλους. Τυχερός. Τυχερός, ε. Δύο θανάτους στην κατοχή. Από πείνα. Δύο γη. Ήσουν ο παντρεμένος, δηλαδή. Κεράσου, τι απόγευμα. Μα μη σε μέλη. Δεν θέλω να μου λέει αυτά. Βάσανα, όπου κι αν γυρίσεις. Βάσανα. Όλο λέω να πάω να τη δω. Θα πεις πως χάρηκε. Καλός, παραδόπισος. Να τον βάζαμε σε μια καλύτερη θέση, σε ένα μόνο δωμάτιο, τι λες. Να τα αφήσεις τα κουβαρταλίκια. Γιατί σου παραπονέθηκε, μια χαρά είναι και στην τρίτη. Όχι, αλλά έρχεται. Καλώς τον. Καλέ, πού να μη σε βασκάνω, παλικαράκι. Έχουμε να κουμπεριάσουμε κάτι οικογενειακά, καταλαβαίνεις, έτσι. Ξέρω. Τέτοιες ώρες, βέβαια. Πάμε, ρε φαμά. Βεβαίως. Βγήκανε. Τώρα με τη μέση δεν λέει να πέσει φωτιά. Δεν ήταν εντά ανάγκη να ξοδευτείς. Το συνήθισες πια, ε. Για το ακουστικό λέω. Θυμάσαι που δεν το ήθελες. Μπα, τις περισσότερες φορές το κλείνω. Όσο πιο λίγα ακούς, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, τι τρέχει. Τι να τρέχει. Για το τηλέφωνο. Τι μας θέλεις. Να, θα τα αποτίμησε. Γι' αυτό μας φώναξες. Να, λέω να φύγω. Να φύγεις. Να πας πού. Δεν κάνω εδώ μέσα από παιδιά μου. Δεν είναι για μένα τέτοια μέρη. Τι καλά μπορεί να φάλει αυτό. Θέλω τη γωνιά μου να αποθάνω ίσω. Γι' αυτό μα εφώνεξε σάρων άρων. Είπα να το συζητήσουμε. Από πατέρα. Πού να σε βάλω. Ούτε το κρεβάτι σου υπάρχει πια. Λέω το, να τον νοικιάσω. Σόπα. Και ποιο θα σε περαιτά. Θα από την άκρη. Τι αντάξει. Μια καλή γυναίκα. Η ίδια η συγχωρεμένη μάνα σου. Να. Θέμε να στεφανωθούμε. Τι να κάνει, λέει. Έχει μεγάλη πλάκα ο γέρος, αυτό το παθουνέδε. Γι' αυτό θα πάει 100 χρονών. Λοιπόν, κλείσε που μπορεί να κάνει. Μία φορά σημαίνει ναι, δύο φορές σε όλη. Αυτό είναι όλο. Χρόνια ολόκληρα κουβέντιαζα με αυτόν τον τρόπο με την καημένη του λαμό. Ήταν και εκείνη στην ίδια κατάσταση σε όλη. Είχαμε χωρίσει το αδιάφορο σε 4 γκρουπ. Από 6 γράμμα στο κάθε γκρουπ. Να μην ανησυχούμε. Ολόκληρη περιουσία είναι αυτή, κύριε πρόεδρε. Μόνο αέρα του μαγαζιού 5 εκατομμύρια. Χώρια τα άλλα. Άλλα. Το σπίτι, το οικόπεδο στην Εκάλη. Δεσποινής, μπορείτε να περάσετε και στην περάτα. Και εσείς όμως πάρε την κάρτα και πηγαίνετε επάνω. Μα γιατί να φύγει η Δεσποινής. Τον αντίον. Ας μείνει να παρακολουθήσει με ποιον τρόπο διοικείται αυτό το ίδρυμα και ποιον υψηλών φρόνημα διέπει την διοίκηση κτλ. Πριν μια εβδομάδα, τότε με την τηλεόραση, ένας τρόφιμος και μάλιστα άπορος έβρισε τον πρόεδρο και εμένα προσωπικά. Ο Τσίλιας. Κανονικά έπρεπε αμέσως εκείνη τη στιγμή να το πετάξουμε έξω με τις κλωτσιές.
γιατί τέτοια καθάρματα... Ας αποφύγουμε χαρακτηρισμούς, σας παρακαλώ. Δεν έχουν θέση εδώ μέσα. Αυτό άλλωστε αποφάσισε το Συμβούλιο. Αυτό προβλέπει και ο κανονισμός. Στόπα, δε στόπα! Έλα, τυχεράκια. Αλλά ο κύριος πρόεδρος Μεγαλόψυχα αποφάσισε... Αποφάσισε να το συγχωρήσει. Μπράβο. Αυτή η απόφασή του τον τιμά. Σιωπή, δεν τελείωσα. Αποφάσισε, είπα, να το συγχωρήσει. Υπό την προϋπόθεση πρώτα να ζητήσει δημοσία συγγνώμη. Δια τα ψεύδη που είπε. Και δεύτερον, να μην επαναλάβει ποτέ πια, γιατί τότε... Διότι τότε, βεβαίως, και η υπομονή έχει τα όρια. Στην απόφαση αυτή, φίλη μου, κατέληξα αφενός σκεπτόμενος της παλαιάς ημέρας και λόγω φιλανθρωπίας και αφετέρου ενθυμούμενος εκείνας της παλαιάς ημέρας, τότε που το σαράκι του κομμουνισμού δεν είχε διαβρώσει το πατριωτικό του φρόνημα κτλ. Κτλ. Προσεφέρθην να υπηρετήσω την φιλανθρωπία, όπως άλλοτε προσεφέρθην να πολεμήσω δια τα υψηλά ιδεώδη του έθνους, ανεφουδεμίας ανταμιμής, ανεφουδεμίας φιλοδοξίας. Και ή το λογικό να προσβληθώ όταν εις ρίψας πεις ετόλμησε να κάνει υπενιγμούς εις βάρος μου και τα λοιπά, και τα λοιπά, που καλύτερα να μην τα ξαναθυμόμαστε. Αυτά. Μπράβο, μπράβο, να υγιάσει το στόμα σας. Έλα, αμόλο ένα παρτό να τελειώνουμε. Να τη γλίτωσες. Τσίλια, πιο δυνατά να τα ακούσουν όλοι, πλησίασε. Έλα, Τσίλια, όπως βλέπεις, έχω τη διάθεση να συγχωρώ πρώτος και να σου προτείνω πρώτο στο χέρι. Αντεγκαμίσου. Τι είπες? Αντεγκαμίσου, κοπανέ. Και αυτή μαζί. Τελείωσα μέτωπος. Δεν γνωρίζω τίποτα. Τι θα πει αυτό, κύριε πρόεδρε? Θα πει πως αγνοώ τα πάντα, να μην με ανακατεύετε. Α, όχι τέτοια, κύριε πρόεδρε, όχι τέτοια. Δεν θα πληρώσω μόνο εγώ την ύφη. Δεν εννοώ τι εννοείτε. Να εννοήσετε. Και να μην μου κάνετε το αποσυντό. Πανθιά! Πού είναι, σε ρωτώ. Ο Τρίφωνας είναι... στο γραφείο! Δεν είναι! Εγώ τον πήγα! Τον ηθρική διεύθυνση και ο πρόεδρος του ταξάνουν από την Τελή. Και οι άλλοι? Η Νάτα έχει κλείσει στο θάλαμο! Έχει πέσει μπρούμητα στο κρεβάτι και κλαίει. Λέει πως θέλει να αυτοκτονίσει. Στον διάολο να πάει! Παλού από αυτό έφραγμα! Δόξας ο Θεός! Πήρα μια τρομάρα! Άντε να δεις τι γίνεται! Κάτσε να πάρω πρώτα μια ανάσα! Τρώμε ολόκληρος αποσύγηση! Να μην πάει κανείς! Η κυρία διευθύντρια δεν θα σας φωνάξει! Έτσι λέτε καλύτερα! Και να μην ανησυχείτε, λέει! Παρουσία σας σήμερα εδώ. Αυτό το λέμε πάντα, είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εσάς. Παλέψαμε ένα χρόνο και αν δεν ήσασταν εδώ σήμερα δεν θα υπήρχε αποτέλεσμα. Πριν πω δύο λόγια, αισθάνομαι την υποχρέωση, βαθιά υποχρέωση, να καλέσω έναν άνθρωπο εδώ απάνω, ο οποίος μας ζωγράφησε το υπέροχο παράθυρο που βλέπετε, τον κήπο των καταπράσινων που έλεγε ο κύριος. Και μας βοήθησε και στις πρόβες γιατί είχε να λάβει για πολλούς μήνες να φέρει σε πέρας το ρόλο του δικό μου. Για κάποιους λόγους δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ο κύριος Παπαντώνης. Τον παρακαλώ να έρθει απάνω. Δεν θα σας κουράσω άλλο εδώ, γιατί ίσως δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει τίποτα. Έχω να σας πω ότι ήταν μια προσπάθεια πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπετε πόσος κόσμος είναι εδώ απάνω. Πιαστήκαμε πάλι με ένα έργο του Μανώλη Κορέα, που για μένα είναι ο κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας, ήταν δυστυχώς, στην Ελλάδα. Είναι από τα έργα που εκεί που γελάς, αμέσως μετά αισθάνεσαι άσχημο που γέλασες. Και όταν συγκινείσαι, σου φεύγει γρήγορα γιατί ξαναγελάς. Ήταν ένα έργο ανθρώπινο. Προσπαθήσαμε να το υπηρετήσουμε τίμια. Το αποτέλεσμα το πρίνετε εσείς.
Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Ήταν καταπληκτική όλη. Ο κύριος Πρόεδρος για ένα σύντομο απολογισμό. Θέλω να ευχαριστήσω τους 17 αποξηρονομοί. Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα. Είμαι βαθιά συγκινημένος που μπορεί και παίζονται τόσο σοβαρά έργα σε ένα μικρό τόπο που λέγεται Ξηρόνομη. Όμως, επειδή είμαι όψιμος, δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια, ότι μελαγχόλησα και δεν ξέρω να πούμε την τύχη που με περιμένει. Σας ευχαριστώ.